Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι μια συνέντευξη τύπου εργασίας. Δεν έχει τον γενικό χαρακτήρα που θέλαμε να έχει η πρώτη συνέντευξη που θα δίναμε από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση η κυρία Τσανάκα και η παράταξή της. Αλλά εκ των πραγμάτων η επικαιρότητα πιέζει με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειαστεί να δώσουμε συνέντευξη για το εξειδικευμένο θέμα της δημοτικής επιχείρησης, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Επειδή ακριβώς μας προκαλεί η διοίκηση Τσανάκα. Αργότερα θα δώσουμε την γενικού χαρακτήρα συνέντευξη, γιατί είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η διοίκηση έχει επιλεγεί από τον καβαλιώτικο λαό για να κάνει το δικό της έργο. Εμείς θα είμαστε δίπλα της, αρρωγή σε κάθε προσπάθεια που καταβάλει. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε παρά να κριτικάρουμε τα κακό σχήμενα, αυτά τα οποία σχεδιάζει με λάθος τρόπο ή τα οποία κάνει, πράττει με λάθος τρόπο. Εν πάση όμως περιπτώσει και μέχρι τώρα έχει φανεί ότι η διοίκησή μας, η αντιπολίτευσή μας είναι επικοδομητική, έχει συγκεκριμένη στόχευση να βοηθήσει τη διοίκηση να ξεπεράσει τις απειρίες και τα παιδικά της φάλματα ή και τις λάθος αντιλήψεις που πιθανόν να δημιουργήθηκαν στα στελέχη της διοίκησης από την προεκλογική περίοδο. Και βεβαίως με δεδομένο κιόλας ότι μια απειρία πάντοτε πρέπει να συγχωρείται, είμαστε κι εμείς, ας το πούμε έτσι, μεγαλόψυχοι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε για το καλό των καβαλιωτών. Και εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη και θέλουμε τα πράγματα να πηγαίνουν καλά και μακάρι να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει η διοίκηση και όλη η τοπική αυτοδιοίκηση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των μέτρων πιστωτικού ελέγχου και των άλλων οικονομικών δοκιμασιών που περνάει η χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύουμε ότι μπορούν να ξεπεραστούν πάρα πολλά προβλήματα με άλλο πνεύμα και με άλλη αντίληψη. Τώρα όσον αφορά τη ΔΕΙΑΚ. Είναι έτσι μια εντύπωση που με έχει δημιουργηθεί τώρα που έχω γνωρίσει καλύτερα την κυρία Τσανάκα, ότι ειδικά ως προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διακρίνεται από μια έλλειψη ευθύτητας. Δεν λέω ότι είναι ο χαρακτήρας σας αυτός. Εννοώ, και σας παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, εννοώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και απέναντι στις παρατάξεις, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Διακρίνεται από έλλειψη ευθύτητας. Κάτι κρύβει στο μυαλό της κάθε φορά. Υπάρχει μια κρυψήνια. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη, το επεισόδιο που συνέβη πρόσφατα με τον ΝΟΚ και το Ναυτικό Μουσείο. Αφού ήθελε να κάνει το Ναυτικό Μουσείο και καλά το σκεφτότανε, έπρεπε να μας πει από την πρώτη στιγμή με θάρρος ότι ναι, θα γίνει εκεί πέρα. Και καλό είναι. Συμφωνούμε κι εμείς. Ή αυτό το οποίο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε για την δημιουργία ειδικού επαγγελματικού λυκείου για τα παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα νοητικής ή σωματικής υστέρησης. Λοιπόν, γιατί έπρεπε να γίνει η προκήρυξη στις παρυφές της πόλης? Έκανα την παρατήρηση, το διόρθωσε, αλλά όλα δείχνουν, οι φήμες βοούν, ότι έχει στο μυαλό της η κυρία Τσανάκα το κτίριο του σανατορίου, που ανήκει στην ιατρική εταιρεία. Γιατρός είναι, το σκέφτηκε καλά, θα βοηθηθεί η ιατρική εταιρεία άμα γίνει εκεί τελικά αυτό το λύκειο για τα παιδιά που έχουν αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά γιατί δεν μας το λέει από την αρχή, γιατί μας το κρύβει, γιατί υπάρχει αυτή η τακτική να βάζει μπροστά ένα θέμα και να κρύβει άλλα σημαντικότερα από πίσω? Έτσι λοιπόν συνέβη, είμαι σίγουρος, και με το ζήτημα της ΔΕΙΑΚ. Έχει ξεσπάσει ένα θέμα με κάποια προβλήματα που έχει το δίθεν η ΔΕΙΑΚ, ότι έχει χρέη, ότι υπάρχει μια δυναμία να εξυπηρετηθούν, ότι εμείς φορτώσαμε στην καινούργια διοίκηση τάχα πολλά χρέη. Πιστεύω όμως ότι πίσω από όλη αυτή τη φασαρία κρύβεται μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τη δική τους διοικητική ανεπάρκεια, η οποία θα καλυφθεί με ποιον άλλο τρόπο, με τον κλασικό τρόπο που επιλέγουν οι διοικήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, με τον τρόπο δηλαδή της αύξησης. Εμείς θεωρούμε ότι πίσω από όλη αυτή τη φασαρία που ξέσπασε για τα δίθεν προβλήματα της ΔΕΙΑΚ υπάρχει μια κρυφή
αλλά ολοένα και περισσότερο πια εμφανιζόμενη τάση της διοίκησης να φορτώσει τα προβλήματα της ανεπάρκειάς της στον καβαλιώτικο λαό. Να επιβάλλει δηλαδή αυξήσεις. Για μας το μέλλον της δημοτικής επιχείρησης είναι φωτεινό και βίωνο, δεν είναι σκοτεινό και δυσίωνο. Έτσι, θεωρούμε ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, τις οποίες είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε, η δημοτική επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βεβαίως με τα μικρότερα κόστη για τον καβαλιώτη. Θέλω να προτείνω λοιπόν στην διοίκηση το εξής, να πάψει να σκανδαλολογεί. Εξάλλου και αυτά τα σκάνδαλα τα οποία επικαλείται, κάθε άλλο παρά τέτοια μορφή έχουμε. Αναφέρθηκε για παράδειγμα το πρόβλημα της απένταξης του έργου των Χιλίων, το οποίο επιβάρυνε την ΔΕΑΚ με 300.000 ευρώ. Πρώτα απ' όλα το έργο έγινε. Απεντάχθηκε για δύο λόγους. Επειδή είχε καθυστερήσει και ήρθανε λοιπόν μέσα στον πόλεμο των εργολάβων εκείνη την εποχή, κάποιες ανώνυμες καταγγελίες και η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας τρόμαξε και το απένταξε το έργο. Όμως το έργο έγινε. Ακόμα και αν πληρωθεί τελικά με χρήματα της ΕΙΑΚ, θα είναι ένα έργο καινούριο, ένα έργο το οποίο θα υδροδοτεί την περιοχή των Χιλίων με καθαρό νερό και δεν θα έχει καθόλου διαρροές. Ένας άλλος λόγος φυσικά για την απένταξη ήταν η προεκλογική περίοδος, διότι εκείνη την εποχή, όταν πλέον ήταν ορατές οι εκλογές, τα πάντα μπορούσαν εύκολα να χρωματιστούν με αρνητικό τρόπο. Όμως η τεχνική υπηρεσία που ήταν κατηγορούμενη της ΔΕΙΑΚ αθώθηκε πανηγυρικά. Αυτό λοιπόν μας κάνει να πιστεύουμε ότι εάν γίνει σωστός ο νομικός χειρισμός στο ελεγκτικό συνέδριο, η ΔΕΙΑΚ θα απαλλαγεί από αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή, από αυτή την υποχρέωση να επιστρέψει τα 300 χιλιάρικα του ΕΣΠΑ και θα τα πάρει πίσω αυτά τα λεφτά. Το ίδιο κάναμε με την κατάλληλη νομική υποστήριξη στην περίπτωση την ανάλογη των παιδικών σταθμών, όπως είναι σε όλους σας γνωστό. Αναφερόμενος λοιπόν στο θέμα της νομικής υποστήριξης, δεν μπορώ παρά να σταθώ και στο ζήτημα της πρόσληψης των ΑΜΕΑ, των 9 ΑΜΕΑ που δήθεν πάλι ο δήθεν κακός χειρισμός από την πλευρά της δικής μας παλαιότερης διοίκησης προκαλεί μια επιβάρηση 350.000 ευρώ δήθεν, όπως αναφέρθηκε στην πρόταση, στην πρόσφατη συνέντευξη της Δημάρχου και του καινούργιου Προέδρου της ΔΕΙΑΚ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αντίθετα, υπάρχει ένας κάκιστος χειρισμός από την καινούρια διοίκηση, δηλαδή από τη διοίκηση που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2014. Πρόεδρος ήταν ο κύριος Καζαντζίδης, ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, και ένας από αυτούς τους εργαζόμενους προσέφυγε στην δικαιοσύνη εναντίον της επιχείρησης και εναντίον ενός πρακτικού συμβιβασμού που είχε υπογράψει στο παρελθόν. Εδώ ακούγονται διάφορα. Ακούγονται από μη νομικούς διάφορα. Άκουσα τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ να λέει ότι δεν είναι επιτρεπτή η παραίτηση από μισθούς. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μπορεί να ρωτήσει όποιον δικηγόρο θέλει. Ακόμα και πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι η μισθή υπερημερίας, δηλαδή η μισθή που αφορούν το διάστημα που δεν δούλεψε ο εργαζόμενος, αλλά τους διεκδικεί τους μισθούς αυτούς δικαστικά, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και πραγματικά από αυτούς τους μισθούς μπορεί να παραιτηθεί. Γι' αυτό κιόλας το έχει κάνει αυτό το πράγμα η Δήμο Ωφέλεια πρόσφατα, όταν επαναπροσέλαβε τους ΑΜΕΑ που είχαν λήξει συμβάσεις τους και το 2013 και το 2014 και τους ζήτησε να παραιτηθούν από το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Όμως εδώ συνέβη μια απρέπεια στη ΔΕΙΑΚ. Στην δίκη που έκανε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ξαφνικά, ενώ ήταν έτοιμη αυτή η δικηγόρος που είχε χειριστεί για λογαριασμό της ΔΕΙΑΚ και παλιότερα τις υποθέσεις αυτές, επί του ακροατηρίου έμαθε ότι είχε αντικατασταθεί. Ότι είχε αντικατασταθεί από άλλη νεότερη συνάδελφο που δεν χειρίστηκε όπως ίσως έπρεπε τα πράγματα, δεν ήξερε, δεν είχε την ιστορική πληροφορία, δεν ζητήθηκε καν η μαρτυρία του Προέδρου τότε της ΔΕΙΑΚ, του Χρήστου Τσοχαταρίδη, ο οποίος
τώρα τελευταία, ύστερα από πολλά, ζητήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας στα δικαστήρια, αλλά εντωμεταξύ ενδεχομένως το πουλάκι να πέταξε και να χάθηκε. Λοιπόν, πού υπάρχει ο κακός χειρισμός από τη δική μας πλευρά? Εμείς κάναμε αυτό που ήταν απολύτως νόμιμο και σωστό. Από την άλλη όμως πλευρά, με όλες αυτές τις αλλαγές που συνέβησαν, με όλες αυτές τις επιπολαιότητες, αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το προσωπικό της ΕΙΑΚ και προς τα στελέχη της ΕΙΑΚ, φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο κάποιοι από τους εργαζόμενους αυτούς να ζητάνε κάποια χρήματα. Νομίζω ότι και τώρα ακόμα υπάρχει περιθώριο να λειτουργήσει σωστά η καινούργια διοίκηση και να αντιληφθεί ότι αυτά τα προβλήματα λύνονται και με τη συνεργασία με τους προηγούμενους και όχι με τις έχθρες και τις αντιπαλότητες. Αναφέρθηκε και το πρόβλημα ενός εργολάβου από τα χρόνια του Ερυφηλίδη, του κυρίου Ερυφηλίδη, ο οποίος διεκδικεί χρήματα από τη ΔΕΑΚ. Πράγματι, εδώ έχει βγει δικαστική απόφαση. Όντως, αλλά αυτό ήταν ένα πρόβλημα που δεν μας αφορά εμάς, αφορά εκείνη τη διοίκηση Πεταλωτή Ερυφηλίδη. Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πεταλωτής ήταν ένα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη προεκλογικά της κυρίας Τσανάκα. Παραιτήθηκε επειδή δεν τον έκανε πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά και με αυτά έχουμε σημαντικές αλλαγές. Η κυρία Τσανάκα έβαλε πρόεδρο τον κύριο Καζανίδη. Μέσα σε ένα χρόνο κιόλας τον άλλαξε. Δεν μας εξήγησε γιατί τον άλλαξε. Δεν μας εξήγησε τι ήταν αυτό που δεν έκανε καλά η δική της διοίκηση, ώστε πλέον να ζητάει από τον κύριο Ξανθόπουλο να σπάσει καρύδια και να διοικήσει με τέτοιο τρόπο τη ΔΕΙΑΚ, ώστε να τη σώσει. Πώς κατάφεραν μέσα σε ένα χρόνο να χρειάζεται διάσωση η δημοτική επιχείρηση, η οποία πήγαινε καλά, η οποία εξυπηρετούσε τους μισθούς, πλήρωνε όλους τους μισθούς χωρίς καθυστέρηση και το ΙΚΑ και πλήρωνε και τις δανειακές της υποχρεώσεις. Τα δάνεια πράγματι είναι πολλά, αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι είναι δάνεια τα οποία πάρθηκαν στα χρόνια του αείμνηστου Αθανασιάδη, διότι ο βιολογικός καθαρισμός, το μεγάλο επίτευγμα που ήταν και τεχνικό και επιστημονικό και επίτευγμα και έργου, πραγματοποίησης έργου εκείνα τα χρόνια, αυτό το επίτευγμα έγινε χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια. Εκείνη την εποχή που ξεκίνησε το έργο αυτό, χρηματοδοτήθηκε μονάχα με δανεικά λεφτά, με ένα ποσοστό 60-40. Το 60 ήταν δάνειο και το 40 ήταν κρατική συμμετοχή. Άρα, καμία σχέση με εμάς. Εμείς πληρώναμε τις δόσεις του δανείου, όπως είχε ρυθμιστεί στα χρόνια του κυρίου Ερυφηλίδη, και τα πληρώναμε χωρίς καθυστερήσεις. Τώρα τι συνέβη λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο και τρεις μήνες και ξαφνικά η επιχείρηση αυτή χρειάζεται διάσωση? Θα σας πω λοιπόν τι σημαίνει, τι συμβαίνει. Διαπιστώνουν ότι έχουν διαχειριστική αδυναμία και θέλουν να επιβάλλουν αυξήσεις. Την ίδια στιγμή όμως που μιλάνε για δήθεν κακές αποφάσεις δικές μας, οι ίδιοι διαπράττουν σκάνδαλα. Πρόσφατα έμαθα μέσα από το Δήμο ότι το νερό της άρδευσης στο Χαλκερό το πληρώνεται ο Δήμος 10 λεπτά του ευρώ. Το νερό του Χαλκερού που ποτίζει τις ελιές και τα άλλα χωράφια είναι νερό ίδρευσης, είναι το πολύτιμο και ακριβό νερό του Κεφαλαρίου, το οποίο εμείς οι Καρβαλιώτες το πληρώνουμε πολύ περισσότερο και στην Καρβάλη και στη... μόνο στην Καβάλα και στην Καρβάλη το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Γιατί είναι ακριβό το νερό. Και η ερώτηση λοιπόν είναι εξής. Τη διαφορά της τιμής του νερού ανακυβικό, ποιος θα την επομιστεί, ποιος θα την πληρώσει? Ο Δήμος θα την επομιστεί ή θα την επομιστεί η ΔΕΙΑΚ? Εάν ένας από τους δύο φορείς κάνει το λάθος να μην επιβαρύνει τον άλλον, τότε θα έχουμε μια τρανταχτή περίπτωση απιστίας. Είναι αδιανόητο σήμερα ο Καβαλιώτης να πληρώνει 1 ευρώ το κυβικό και να έρχεται το πότισμα να κοστίζει 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ή ο Δήμος θα επιβαρυνθεί παράλογα και παράδοξα, ενώ εσύ κάποιοι άλλοι πιο συνεπείς πελάτες, ας το πούμε έτσι, της άρδευσης, έχουν πληρώσει με το κανονικό τιμολόγιο στο Χαλκερό το νερό. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Επειδή λοιπόν εδώ
η διοίκηση ήδη λειτουργεί με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Εμείς θα πρέπει να θυμίσουμε ότι παρακολουθούμε τα πράγματα και βοηθάμε και τους εργαζόμενους να διασφαλίσουμε τις εργασιακές τους σχέσεις. Ήδη θα σας πω και για αυτό το θέμα κάτι που αφορά τον Δήμο, είναι το δεύτερο σκέλος της σημερινής συνέντευξης. Θυμίζω λοιπόν, καταλήγοντας όσον αφορά τη ΔΕΙΑΚ, ότι αφήσαμε ένα ταμείο το Σεπτέμβριο του 2014 που ήταν 350.000 ευρώ. Αφήσαμε μια επιχείρηση λειτουργικά σωστή, που βεβαίως ήθελε βελτιώσεις, βεβαίως προσπαθήσαμε να την βελτιώσουμε και τα καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό, και αυτή η λειτουργικά σωστή επιχείρηση φαίνεται από το μεγάλο έργο που έγινε. Πού έγινε μεγάλο έργο? Στο διάστημα της οχταετίας και με την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού και το τριτοβάθμιο σύστημα καθαρισμού και όλα τα άλλα έργα που γίνανε εδώ και εκεί, υπολογίζουμε ότι από το ΕΣΠΑ έχουμε απορροφήσει ένα ποσό που ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια για τη ΔΕΙΑΚ. Για δε την τετραετία, την δεύτερη, την κρίσιμη, τη δύσκολη, με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, με την επάρξη της γραφειοκρατίας και με τις εργασιακές αναστατώσεις που δεν άφησαν ανεπηρέαστη και την ίδια τη ΔΕΙΑΚ, είχαμε ένα έργο που ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτό το έργο, το οποίο τώρα ακόμα υλοποιείται με μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της ανεπάρκειας της καινούριας διοίκησης της ΔΕΙΑΚ. Για να σας δείξω τι σημαίνει αυτό το έργο, θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε από παλιά ότι οι διαρροές της ΔΕΙΑΚ στο νερό, στο παλιό δίκτυο ίδρυψης, έφταναν ποσοστό 60%. Αν γλιτώσουμε αυτό το 60%, σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε πάνω από 1 εκατομμύριο σε λεφτά που πληρώνουμε στο ρεύμα για τις αντλίες. Γιατί κουβαλάμε παραπάνω νερό αυτή τη στιγμή με τις αντλίες. Θα λιγοστέψει, άρα, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, έχουμε μπροστά μας ένα ζωντανό παράδειγμα για εκεί που έχουν γίνει οι συνδέσεις, για εκεί που έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Διότι πρέπει να το πω και αυτό, οι συνδέσεις έχουν καθυστερήσει ανεπίτρεπτα. Όπου υπάρχει καινούριο δίκτυο, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συνδέσεις. Στην Παναγία, για παράδειγμα, έχει εγκαταληφθεί. Εδώ και ένα χρόνο, το πρόγραμμα νέων συνδέσεων στο καινούριο δίκτυο έχει εγκαταληφθεί. Λοιπόν, το παράδειγμα της Λιδίας είναι πάρα πολύ εύγλωτο. Στη Λιδία έχουμε 40% αύξηση στα έσοδα του νερού. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Διότι με το παλιό δίκτυο είχαμε πολλά bypass, πολλές παράνομες συνδέσεις, πολλές αυθαίρετες συνδέσεις. Τώρα λοιπόν με το καινούριο δίκτυο, κάθε κατεργάρης μπήκε, κάθισε στον πάγκο του και κατά συνέπεια πληρώνει πλέον ό,τι νερό καταναλώνει, το πληρώνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν θέλω να ενοχοποιήσω όλους τους κατοίκους, όλους τους συμπολίτες μας της Λιδίας. Προς Θεού, κάποιοι ήταν αυτοί, λίγοι ευτυχώς, αλλά και μόνο με αυτό που έγινε, είχαμε 40% αύξηση στα έσοδα από το νερό στη Λιδία. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω και για το οποίο ήδη έχει τοποθετηθεί ο Ελωνίδας ο Παπάς, που ίσως χρειαστεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αυτό που συνέβη με τις προσλήψεις δικών μας παιδιών στον τομέα της καθαριότητας. Το δικών μας παιδιών εντός εισαγωγικών. Στην καθαριότητα είχαν προσληφθεί με προκήρυξη που είχε ξεκινήσει από πριν ακόμα αλλάξει η διοίκηση, μέσω του ΑΣΕΠ, δηλαδή με τις γνωστές αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες, είχαν προσληφθεί 12 εργαζόμενοι μέσω του ΑΣΕΠ. Κάποια στιγμή έληξαν οι συμβάσεις τους και αργότερα, λίγο μετά, πολύ λίγο μετά, το 2014, την άνοιξη τώρα του 2015, βγήκε νόμος, ο γνωστός νόμος του Κατρούγκαλου, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, τα ΑΕΗ, οι περιφέρειες, όσους απασχολούσαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να παρατείνουν τις συμβάσεις τους μέχρι το τέλος του 2015, μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2015.
αργότερα συμπληρώθηκε αυτή η διάταξη και έδωσε το δικαίωμα να προσληφθούν και αυτοί οι οποίοι είχαν ήδη σταματήσει τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κάλλιστα θα μπορούσαν αυτοί οι 12 να ξανατοποθετηθούν στο Δήμο, που ξέρουμε όλοι ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα τη χρονιά που πέρασε από την έλλειψη προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, και να προσληφθούν λοιπόν και να δουλέψουν μέχρι 31 Δεκάτου του 2015. Αντί γι' αυτό λοιπόν η διοίκηση τι μεθόδευσε. Τους πήρε για 2 μήνες μονάχα, τους σταμάτησε, στη θέση τους πήρε άλλους διμηνίτες. Οι διμηνίτες ξέρουμε ότι είναι απευθείας επιλογή της διοίκησης, της δημάρχου και της αντιδημάρχου. Και τους κρατάει λοιπόν αυτούς κάνοντας χρήση του νόμου μέχρι το τέλος του 2015. Δεν κράτησε εκείνους που έπρεπε να κρατήσει, πήρε καινούριους και τους έβαλε στη θέση τους. Εγώ θα έλεγα να κρατήσει και τους 2 και τις 2 μερίδες συμπολιτών, αφού στην καθαριότητα ξέρουμε ότι το προσωπικό είναι λιγοστό. Και στο κάτω-κάτω τα χρήματα που πληρώνουμε για την καθαριότητα ξέρουμε όλοι ότι είναι αρκετά και μπορούν να καλύψουν τη μισθοδοσία, το κόστος της μισθοδοσίας, όχι μονάχα 20 ή 30 ανθρώπων, αλλά και πολύ περισσότερων. Έρχεται τώρα καινούρια διάταξη του κυρίου Κατρούγκαλου, που λέει ότι αυτές οι συμβάσεις που παρατάθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 μπορούν να παραταθούν μέχρι 31 Δεκάτου του 2016. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μεθόδευση ήταν εξ αρχής να ευνοηθούν τα συγκεκριμένα 20 δικά μας παιδιά και να αδικηθούν οι 12, οι οποίοι δεν ήταν κανενός παιδιά, αλλά είχαν μπει με τις αντικειμενικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εδώ βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα με το πρωτόκολλο, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μία παραβίαση του πρωτοκόλλου. Δεν ξέρουμε, αυτό θα το ερευνήσει ενδεχομένως και νομικά ο Λεωνίδας ο Παπάς, θυμίζοντας εκείνη την υπόθεση παραβίασης πρωτοκόλλου για την οποία έχει διαταχθεί ΕΔΕ και για την οποία δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάληξή της από τον Οκτώβρη ακόμα. Έτσι, η ΕΔΕ έγινε τον Οκτώβρη, δεν ξέρουμε την εξέλιξή της για ένα παράπτωμα το οποίο πρέπει να έγινε το Μάιο, νομίζω, Χριστόδουλε, τον Ιούνιο. Μέσω Σεπτέμβρη ήταν η καταγγελία, νομίζω είχε γράψει η πρωινή, είχε γράψει το περιστατικό και αργότερα με τη δική μας παρέμβαση έγινε η ΕΔΕ, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την κατάληξη της ΕΔΕ και αν θα διαταχθεί πειθαρχική δίωξη κατά των υπευθύνων. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, έχεις να προσθέσεις κάτι για την περίπτωση της... Πάνω σε αυτό λίγο να προσθέσουμε για να αποσαφηνίσουμε κάποια ζητήματα. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι εμείς ως παράταξη δεν ήμασταν ποτέ κατά του θεσμού των διμήνων. Είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για τους Δήμους. Ορισμένοι άνθρωποι συμπληρώνουν κατά κάποιον τρόπο το εισόδημά τους και εξασφαλίζουν και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Έχουμε παλέψει μάλιστα θεσμικά να πετύχουμε αυτά τα δίμηνα να γίνουν τετράμινα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να δικαιούνται και τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν το πετύχαμε. Σε κάθε περίπτωση, ούτε με τους διμηνίτες έχουμε τίποτα. Θέλουμε όλοι να δουλεύουν, εάν μπορούν. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε στη διοίκηση, γιατί η επίσημη δικαιολογία στον δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε ήταν ότι δεν μπορούσαμε για οικονομικούς λόγους να παρατείνουμε τις συμβάσεις των συγκεκριμένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που επελέγησαν μέσω ΑΣΕΠ. Λέμε το εξής. Εάν έπρεπε να επιλέξετε, οφείλατε ηθικά να επιλέξετε αυτούς που είχαν προσληφθεί με ΑΣΕΠ. Εάν μπορούσατε οικονομικά, καλό θα ήταν να κρατήσετε και τις 2 μερίδες εργαζομένων. Ανταυτού όμως η διοίκηση Τσανάκα επέλεξε 6 μέρες πριν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ο σχετικός νόμος, ενώ είχε ψηφιστεί πολύ νωρίτερα και τον ήξερε, να σταματήσει αυτές τις συμβάσεις και να επιλέξει νέους διμηνίτες χωρίς καμία διαδικασία. Βέβαια, λέω εγώ ότι αφότου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αμέσως πληροφορήθηκε η διοίκηση τη δυνατότητα παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων, όφειλε να σταματήσει την προκήρυξη και αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσει. Με αυτόν τον τρόπο, στο νομικό πρόσωπο των παιδικών σταθμών, με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, πετύχαμε περίπου στις 90 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, περισσότερες για τις οποίες αφορούν καβαλιώτες, να έχουμε 5 χρόνια μέχρι σήμερα σταθερή εργασία για 90 καβαλιώτες, η οποία από ό,τι φαίνεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όσο διαρκεί το ΕΣΠΑ και η νέα προγραμματική περίοδος,
θα διατηρούν αυτές τις θέσεις εργασίας. Αυτό οφείλει να κάνει και η σημερινή διοίκηση. Και βέβαια πρέπει να τονίσω ότι οι εργαζόμενοι του ΑΣΕΠ, όταν ζήτησαν με αυτόν τον τρόπο να παραταθούν οι συμβάσεις τους, προφορικά έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει. Κλήθηκαν όμως, αφότου ανέλαβαν εργασία το νέο δίμηνο, να υπογράψουν μια αίτηση μονάχα για δίμηνο, χωρίς να γνωρίζουν ή χωρίς να μπορούν να ασκήσουν ιδιαίτερες πιέσεις. Όμως, ο νόμος αυτός για τις συμβάσεις που είχαν λήξει, όπως εν προκειμένου, έδινε την διακριτική ευχέρεια στη διοίκηση να συνάψει νέες. Δεν έδινε καμία διακριτική ευχέρεια για την χρονική διάρκεια των συμβάσεων. Άπαξ λοιπόν και αποφάσισε να τους προσλάβει, όφιλε να τους προσλάβει με τη συγκεκριμένη διαδικασία και μέχρι 31 12 του 2015. Άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, γιατί ακόμη και στην πρόσληψή τους ως διμηνητών, την εκ νέου πρόσληψη, γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου. Με αυτή τη μεθόδευση λοιπόν, που δεν τιμά τη διοίκηση της ΑΝΑΚΑ, ζημιώθηκαν αυτοί οι 12 εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα έπρεπε να είναι εργαζόμενοι μέχρι 31 12 του 2015 και με τη νέα νομοθετική διάταξη που μπήκε ως τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, έπρεπε να εργάζονται έως 31 12 του 2016. Είμαστε υπέρ των διμήνων, αλλά όταν τίθεται ζητήματα και διλήμματα για το ποιους πρέπει να κρατήσει μια διοίκηση, απερίφραστα λέμε αυτούς οι οποίοι επελέγησαν με αντικειμενικά κριτήρια και μέσω ΑΣΕΠ. Στο 2015 δεν μπορεί καμία διοίκηση και κανένας θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης να προκρίνει τις προσλήψεις χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Για τη ΔΕΙΑΚ, αν έχει κάτι να συμπληρώσει ο Χρήστος ή αν θέλετε κιόλας να κάνετε κάποια. Για αυτό το θέμα, τον κύριο Παπά, να ρωτήσω. Ναι. Με την νέα εξέλιξη που παρουσιάζει ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή είτε τη μια περίπτωση τη άλλη, οι διμηνίτες, όχι του ΑΣΕ, μπορούν τώρα να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, αν φτάσει το 2016. Αυτό μόνο δικαστικά αν επιδιωχθεί, το θεωρώ όμως δύσκολο, γιατί η νομολογία μέχρι στιγμής δεν είναι θετική. Σημασία έχει όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί, μακάρι να παραταθούν και αυτών οι συμβάσεις, είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι στην καθαριότητα. Με αφορμή την ερώτηση αυτή, θυμίζω ότι εκείνη την επίμαχη περίοδο, επειδή δεν φαινόταν τίποτε στον ορίζοντα για την κοινοφελή εργασία, είχε μεγάλες ανάγκες η υπηρεσία της καθαριότητας και οι πολίτες τις έβλεπαν και τις σημείωναν. Φαινόταν δηλαδή ότι χρειαζόταν άτομα η καθαριότητα. Μακάρι να μπορούσαν και οι μεν και οι δε ακόμη και να μονιμοποιηθούν. Εμείς είμαστε υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Αυτό είναι δύσκολο. Αλλά όταν δίνονται τέτοιες ευκαιρίες εν ώψη των ειδικών συνθήκων, πρέπει να επιλέγονται, σε περίπτωση που δεν μπορείς να ικανοποιήσεις και τα δύο αιτήματα, να επιλέγονται οι άνθρωποι που μπήκαν με αντικειμενικά κριτήρια και δεν ανήκουν πολιτικά σε κανέναν χώρο. Αυτό είναι το δίκαιο και το ηθικό.